Καλησπέρα κυρία Κόκα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία και καλώς ήρθατε βέβαια. Εγώ σας ευχαριστώ και καλώς σας βρήκα. Μια ωραία αφορμή κυρία Κόκα, να πούμε στους φίλους που μας ακούν και τις φίλες ότι συμμετέχετε σε αυτή τη σειρά συναυλιών μουσικής δωματίου που οργανώνει το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και αύριο το βράδυ στις 9 στην αίθουσα λοιπόν των συναυλιών στο Λυρικό Θέατρο είναι η παράσταση «Ανθρώπινη Φωνή» από τον Ζαν Κοκτό στον Φρανσίς Πουλένκ. Μάλιστα. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση γιατί παρουσιάζει τον θεατρικό μονόλογο του Κοκτό, η ανθρώπινη φωνή, και αμέσως μετά, μέσα σε... θα μεσολαβήσουν 6-7 λεπτά, έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται να γίνει διάλειμμα λόγω COVID, θα περάσω στην όπερα του Φρανσίς Πουλένκ, η ανθρώπινη φωνή, πάνω σε λιμπρέτο του Κοκτό. Οπότε θα δείτε όλες τις εκδοχές του έργου, όποιος έρθει, οι θεατές μας θα δουν όλες τις εκδοχές του έργου. Ο μονόλογος φυσικά είναι στα ελληνικά, η όπερα είναι στα γαλλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Mm-hmm. Και έχετε και τον Γιάννη Γιάκα στο πιάνο που είναι θα ο Δημήτρης Ογιάκας. Δημήτρης Ογιάκας. Ναι, διάσημος ακομπανιατέρ και πιανίστας και ειδικός στο γαλλικό ρεπερτόριο. Και στο μονόλογο σκηνοθετεί η Ελένη Μιχελή. Με τη σκηνοθεσία της οποίας κέρδισα στο Φεστιβάλ Μονολόγων της Ανάσα Arts το πρώτο βραβείο πριν από 2-2,5 χρόνια περίπου. Υπάρχει λοιπόν και παρελθόν όσον αφορά σε αυτήν την παράσταση που θα δούμε. Υπάρχει παρελθόν στο θεατρικό από μένα, το οποίο τότε ήταν και μια πρωτόγνωρη εμπειρία, γιατί βεβαίως εμείς οι καλλιτέχνες της όπερας έχουμε σαφέστατα την θεατρική μας ικανότητα, αλλά ξαφνικά βρέθηκα να είμαι χωρίς τον σύμμαχό μου που είναι η μουσική και να πρέπει να πω έναν μονόλογο. Λοιπόν, και τώρα η πρόκληση είναι ότι θα κάνω αμέσως μετά και την όπερα, πράγμα το οποίο έχει και τη δυσκολία βέβαια της φωνής, με την έννοια ότι περνάς από τη θεατρική φωνή σε άλλες, σε ένα τελείως διαφορετικό τρόπο εκφοράς φωνής που είναι η όπερα. Ναι, αυτό είναι μια πρόκληση και να δει και ο θεατής να καταλάβει τι είναι θέατρο, τι είναι όπερα, δηλαδή θα το δει από όλες τις διαστάσεις, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πιστεύω. Δεν είναι μόνο πρόκληση για μένα, είναι και για τους θεατές μια πρόκληση. Έτσι, όχι να συγκρίνει τα δύο είδη και να πει ποιο είναι καλύτερο, ποιο του αρέσει καλύτερα, να δει και τα δύο είδη μαζί. Ναι, πώς γίνεται η τοποθέτηση της φωνής σας σε σχέση με το κάθε κομμάτι που θέλετε να ερμηνεύσετε, γιατί δεν είναι το ίδιο όπως εμείς τώρα μιλάμε και κάποια στιγμή μιλάμε λίγο πιο δυνατά ή λίγο πιο χαμηλά. Ακριβώς, και χωρίς διάλειμμα, δεν θα προλάβω καν να κάνω ένα ζέσταμο φωνής έτσι. Λοιπόν, αλλά γι' αυτό, αυτά αρέσουν σε εμάς τους καλλιτέχνες, οι προκλήσεις, τα καινούρια, οι άλλες διαστάσεις που μπορεί να πάρει ένα έργο ανάλογα με την παρουσίασή του. Mm-hmm. Λοιπόν, νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Και πέραν της θεματολογίας του συγκεκριμένου έργου, κυρία Κόκα, μπορούμε να πούμε και δύο κουβέντες σε σχέση με το περιεχόμενο για τους φίλους. Καταλαβαίνουμε με αυτές τις προσεγγίσεις των καλλιτεχνών, των λυρικών καλλιτεχνών, βλέπουμε και τον κόσμο, πάντα έχει βέβαια ένα δέος όταν σας ακούει κυρία Κόκα, να ερμηνεύεται γενικότερα τους λυρικούς καλλιτέχνες και γυναίκες και άνδρες, γιατί υπάρχει μια σίγουρα απόσταση όσον αφορά στο θέμα της ερμηνείας. Ναι. Από την άλλη όμως και η συχνή παρακολούθηση, οι αφορμές που δίδονται για τέτοιες παραστάσεις μειώνουν αυτήν την διαδρομή, την απόσταση από την άποψη ότι αρχίζουμε να εξοικειωνόμαστε. Μπορεί να μην καταλαβαίνουμε τεχνικά πώς το κάνετε εσείς αυτό,
αλλά εξοικειωνόμαστε με τους ήχους που παράγεται. Ναι, οι ήχοι μπορεί να φαντάζουν πολλές φορές οι οπερατικοί ήχοι, εξωπραγματικοί ή πολύ δύσκολοι, δεξιοτεχνικοί, με φοβερή έκταση κτλ. Εγώ θα πω ότι η φύση της ανθρώπινης φωνής, της φωνής του ανθρώπου δηλαδή, τα έχει όλα αυτά, απλά δεν τα εξασκούμε γιατί είμαστε άνθρωποι των πόλεων και η φωνή μας έχει περιοριστεί σε ένα πολύ συγκεκριμένο φάσμα που μιλάμε. Λοιπόν, το δύσκολο όμως εμάς δεν είναι η έκταση. Το δύσκολο είναι ότι πρέπει να υπηρετήσουμε με φοβερή πειθαρχία μία μουσική που είναι μαθηματικά. Έτσι είναι πραγματικά, η μουσική η κλασική είναι μαθηματικά και ταυτόχρονα όμως να δώσουμε και το συναίσθημα. Mm-hmm. Αυτή είναι η δυσκολία. Mm-hmm. Δηλαδή ενώ εντυπωσιάζει, θέλω να πω πολλές φορές, μια κορώνα που φαντάζει εξωπραγματική, πολύ δύσκολη κτλ. Δεν είναι μόνο αυτό. Το δύσκολο είναι να είσαι συγχρονισμένος με το πιάνο, με την ορχήστρα, να είσαι στο τέμπο, να είσαι στον τόνο ακριβώς. Να το πεις εκεί που πρέπει, δεν υπάρχουν ελευθερίες και μέσα σε όλο αυτό, αυτό που περιγράφω πρέπει να είσαι και έντονα συναισθηματικός, να βγάλεις συνέστημα, γιατί αν δεν βγάλεις συνέστημα ο θεατής δεν θα ευχαριστηθεί. Αυτό είναι και νομίζω αυτός είναι ο σκοπός του καλλιτέχνη, ναι. Να βγάλει συνέστημα. Είναι σημαντικό. Σε αυτή την παράσταση, συγγνώμη που σας διακόπτω, είμαι για να μπω στην πρόβα. Ναι, βεβαίως και γρήγορα. Θα σας απελευθερώσουμε, λοιπόν, κυρία Κόκα. Σε αυτή την παράσταση υπάρχει πάρα πολύ συνέστημα. Είναι μια γυναίκα η οποία μιλά για τελευταία φορά με τον αγαπημένο της στο τηλέφωνο, γιατί αυτός της έχει πει ότι θα παντρευτεί μια άλλη γυναίκα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει, δεν το βλέπουμε το άλλο πρόσωπο. Αυτή ακούγεται σαν να πετάγεται από το ένα θέμα στο άλλο ο θεατής και εγώ που το παίζω υποθέτω τι μου λέει από την άλλη άκρη της γραμμής και απαντάω. Λοιπόν, και έχει αιμονή με αυτό το πρόσωπο, της έχει γίνει αιμονή, έχει επιχειρήσει να αυτοκτονήσει, προσπαθεί να τον ξανακερδίσει, κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες, ό,τι μπορεί κάνει μήπως και τον ξανακερδίσει, αλλά τελικά την απόφαση την παίρνει η ίδια να διακόψει πλέον μαζί του. Mm-hmm. Λοιπόν, περνάει όμως από ένα γολγοθά αρνητικών συναισθημάτων. Το έργο δεν είναι μόνο για γυναίκες, μην νομίσουν οι ακροατές σας ότι είναι μόνο για γυναίκες. Ίσα ίσα που είναι και για τους άντρες να δουν τι περνάει μια γυναίκα, τι μπορεί να της λέει αυτός από την άλλη άκρη της γραμμής. Και επίσης είναι φοβερό, σας έχω πάρει λίγο αμπάριζα γιατί με φωνάζω στην πρόβα. Είναι φοβερό ότι ο Κοκτώ που έγραψε αυτό το έργο το 28 και πρωτοπαρουσιάστηκε το 30, λέει ότι μέσα από το τηλέφωνο δεν υπάρχουν ουσιαστικές σχέσεις, δηλαδή μόνο από κοντά είναι οι σχέσεις, έχει προβλέψει όλο τι αυτό. Τι επίκαιρο, κυρία Κόκα, αυτό, ε! Ναι, λέει πόσο δηλαδή ότι όταν είμαστε από κοντά θα μπορούσα να σε πείσω με ένα φιλί, να γαντζωθώ απάνω σου, να ξεχάσεις τις υποσχέσεις σου. Μια ματιά μου μπορούσε να αλλάξει τα πάντα, ενώ τώρα με αυτό το τηλέφωνο που κρατάω, ό,τι έχει τελειώσει, τελείωσε. Δηλαδή δείχνει τη μοναξιά των σχέσεων μέσα από το τηλέφωνο. Και πόσο ακριβώς προφητικός αυτός ακριβώς. Ο πολύ σπουδαίος και ποιητής, ήταν και θεατρικός συγγραφέας και ζωγράφος και σκηνοθέτης. Ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος έτσι πολύ ιδιαίτερος και τόσο ταλαντούχος. Ωστόσο βέβαια το τηλέφωνο είναι το μέσο που τη φέρνει κοντά του, γιατί αυτό δεν μπορούμε να μην το δεχθούμε αλίμονο, αλλά δεν αρκεί αυτό γι' αυτό λέει είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο για τις ανθρώπινες σχέσεις και τη μοναξιά. Και αξίζει να ακούμε έργα, δημιουργίες, κείμενα μάλλον τέτοιων δημιουργών, κυρία Κόκα. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γρήγορα να τρέξετε στην πρόβα. Ευχαριστώ πάρα σας πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να έρθετε να μας δείτε. Βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.